Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και από ό,τι βλέπουμε έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Αρχικά δεν έχω πια beauty room. Όσοι θα βλέπετε αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή θα γνωρίζετε ότι είμαι έγκυος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στην 34η εβδομάδα, την διανύω, που σημαίνει ότι σε 4 εβδομάδες γεννάω. Έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή, είμαστε στη διαδικασία που φτιάχνουμε το παιδικό δωμάτιο. Κάποτε βρισκόταν εκεί πέρα το beauty room. Οπότε ναι, δεν έχουμε άλλο beauty room. Εκεί καταλήγουμε. Προσωρινά λοιπόν θα γίνονται σε μια γωνία που έχω φτιάξει εδώ στο σαλόνι μου. Ελπίζω να σας αρέσει ακόμα και αυτή η γωνία που έχω φτιάξει. Εμένα μου αρέσει, με κάνει να αισθάνομαι άνετα. Ωστόσο ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος εδώ πέρα. Και παρόλο που έχω αγοράσει ένα αρκετά ακριβό μικρόφωνο και ελπίζω να δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα ακούτε αντίλαλο. Τέλος πάντων, τα λόγια είναι φτωχά. Όσοι με παρακολουθείτε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εμπόδιο το background και οτιδήποτε άλλο που ίσως να μην σας αρέσει αυτή τη στιγμή. Θέλω ωστόσο το feedback σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο δεν ξέρω αν έχει γίνει στο ελληνικό YouTube, για να είμαι ειλικρινής. Η δικιά μου έμπνευση κάποτε ήρθε από την Hattie Chesmit, η οποία είναι η αγαπημένη μου ελληνοτουρκάλα YouTuber. Ελληνοτουρκάλα είπα, συγγνώμη, γερμανοτουρκάλα. Είναι YouTuber στην Γερμανία. Και είχε κάνει βίντεο, δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει πρώτη αυτή, εγώ πρώτα εκεί το είδα. Και το βίντεο ήτανε τα full face με τα πιο ακριβά καλλιτικά από κάθε κατηγορία 1 που έχω στην κατοχή μου και το αντίστοιχο με τα πιο οικονομικά. Και προχθές είχα κάνει ένα poll στο Instagram και είχα ρωτήσει τι βίντεο να γυρίσω και μου είχατε πει να κάνω αυτό. Οπότε σήμερα θα δούμε το full face με τα πιο ακριβά καλλιτικά που έχω και πάμε στο βίντεο. Το δέρμα μου το τελευταίο διάστημα, να ξέρετε, δεν θέλει να συνεργαστεί καθόλου. Έχω αλλάξει τελείως την ρουτίνα του skincare μου. Έχω πάει σε αβέν καθαριστικό σαπουνάκι. Αυτό το χρησιμοποιούσα και πριν βέβαια. Και επίσης έχω πάρει και μια πολύ ενυδατική της αβέν. Δεν βάζω τίποτα άλλο καθώς έχω κάνει πολύ έντονη ξηροδερμία γύρω από τη μύτη και εδώ. Και έχω βγάλει και κάποια έτσι πολύ έντονα σπυράκια. Και είχα βγάλει και κάτι σαν σπινθουράκι εδώ πέρα τα οποία με έξυναν. Γενικότερα δεν κάνω πειράματα αυτή τη στιγμή. Οι ορμόνες νομίζω τρελάθηκαν. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα μάτια. Δεν μπορώ να αναφέρω κάθε φορά ότι είναι το πιο ακριβό προϊόν που έχω από κάθε κατηγορία. Είναι αυτονόητο, άλλωστε αυτό είναι και το νόημα του βίντεο και σε καμία μα καμία περίπτωση δεν θέλω να σας κάνω επίδειξη των ακριβών προϊόντων που έχω. Θα κάνω το ίδιο και με τα φθηνά καλλιτικά μου, με τα οικονομικά καλλιτικά μου. Ξαναλέω, μην προσβληθεί κανένας, είναι μια σειρά που έχει ξεκινήσει κάποιος στο YouTube. Με πολύ 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 μικρή διαφορά λοιπόν, το πιο ακριβό concealer που έχω στην κατοχή μου είναι δύο βασικά, απλά το ένα εγώ το χρησιμοποιώ σαν φως και το άλλο σαν concealer. Με μικρή λοιπόν διαφορά είναι το NARS Radiant Creamy Concealer και θα χρησιμοποιήσω και το YSL Touche Eclat, το οποίο όπως λέω δεν το χρησιμοποιώ σαν concealer αλλά σαν φως. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το NARS και θα το χρησιμοποιήσω σαν βάση για τις σκιές μου. Όπως πάντα θα ξεκινήσω από τα μάτια. Σετάρω ένα λεπτό εδώ την κόνχη μου λίγο με κάτι το οποίο θα το δείτε στην συνέχεια. Οι δύο πιο ακριβές παλέτες που έχω στην κατοχή μου, έβγαλα δύο σε περίπτωση που η μία έτσι ας πούμε δεν με ολοκληρώσει, να έχω άλλη μία. Είναι η Natasha Denona Star Palette, είναι αυτή εδώ πέρα. Από μέσα είναι έτσι. Και η άλλη είναι η Natasha Denona Sunset Palette. Θα ξεκινήσω με την Natasha Denona Sunset Palette και θα πάρω την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα. Έχουν και ονομασίες παρακαλώ και είναι η Bermuda. Παίρνω ένα MAC 217. Την τοποθετώ στην κόνχη μου. Θα συνεχίσω με την Sunset Palette και θα πάρω την απόχρωση Sol που είναι αυτή εδώ πέρα. Με το ίδιο πινέλο. Ξαναπάω με το ίδιο πινέλο πίσω στην Bermuda να αναμειχθεί αυτό το κίτρινο με αυτό το πολύ πολύ απαλό σωμονί. Παράλληλα θα σας δίνω και έτσι ένα μικρό feedback για το κάθε προϊόν, γιατί θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κάνω και declutter παράλληλα. Θα το γνωρίζετε λογικά όσοι με παρακολουθείτε. Οπότε όσα έχω κρατήσει ακόμα
ίσως κάποια από αυτά να φύγουν, δεν ξέρουμε. Αλλά όσο έχω κρατήσει από αυτά που βλέπετε ακόμα εδώ πέρα και ίσως πρόκειται να φύγουν, θέλω να σας πω μία άποψη. Αυτές λοιπόν οι παλέτες σίγουρα δεν θα φύγουν, ωστόσο έχουν μία ιδιαιτερότητα. Άμα σετάρεις το βλέφαρό σου, δεν χτίζεται πάρα πολύ εύκολα η απόδοση. Δηλαδή είναι από αυτά που είναι λίγο... πώς θα το πω... δεν θέλουν πάρα πολύ ματ επιφάνεια και πάρα πολύ έντονο μπλεντάρισμα άμα θέλεις να δώσεις απόδοση. Δηλαδή δεν είναι για το πιο έτσι μη επαγγελματία ή μη expert τέλος πάντων ή μη προχωρημένο. Θα συνεχίσω τώρα με την Star Palette και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Και είναι η απόχρωση Phoenix με ένα πινέλο Morphe Jaclyn Hill το JH33. Το τοποθετώ ακριβώς στην κόγχη. Όπως σας είπα λοιπόν, η βάση μου στο μάτι μου ήταν αρκετά ματ ήδη και η Cranberry αυτή, η σκιά Phoenix, δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταποδώσει. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η Natasha Denona Star Palette δεν είναι από τις αγαπημένες μου παλέτες. Και επίσης θα σας αποκαλύψω ότι ο μόνος λόγος που την κρατάω είναι επειδή ήταν τόσο ακριβή και πολύ απλά δεν δέχομαι να την αποχωριστώ. Ωστόσο δεν την προτείνω σε κανένα να την αγοράσει. Είναι μια πάρα πολύ ακριβή παλέτα και ειλικρινά με δυσκολεύει πάρα μα πάρα πολύ στην χρήση της. Πάρα πολύ όμως και πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει πάντα, δουλεύει αλλά με ιδιαιτερότητες. Και εγώ δεν δέχομαι να δώσω τόσα λεφτά για να κάνω κάτι το οποίο φαίνεται έτσι και αυτό να το κάνω και με ιδιαίτερο κόπο και με ταλαιπώρια. Ωστόσο δεν θα μείνει έτσι, μην τρομάζεις, θα το φτιάξω τώρα. Τώρα με την Sunset Palette περνάω λίγο με την απόχρωση Pungent που είναι αυτή εδώ πέρα. Ίσα ίσα από την κόγχη. Η Sunset Palette μου αρέσει. Προχωράμε σε μια υγρή κρεμώδη σκιά. Θα τη χρησιμοποιήσω σαν βάση για το κινητό μου βλέφαρο. Και είναι η Makeup Forever Aqua XL. Το Color Paint στην απόχρωση I42 για αρχή με το δάχτυλο. Και τώρα λοιπόν το έχω κάνει πάρα πολύ, την έχω απλώσει πάρα πολύ όπως να είναι τέλος πάντων, γιατί δεν μας ένοιαζε να κάνουμε ένα cut crease, θέλαμε απλά να απλώσουμε μια ωραία βάση. Τώρα θα πάρω την Sunset παλέτα μου και θα βάλω για αρχή με το δάχτυλο την απόχρωση Morgana που είναι αυτή εδώ πέρα. Και βάζω και λίγο την από πάνω απόχρωση, μάλλον όχι, θα βάλω αυτήν εδώ πέρα που είναι η Mandarin. Ξαναπάω στην κόκκινη απόχρωση Pungent της Star Palette και είναι και η τελευταία κίνηση Σαχμάτ που μπλεντάρω εδώ την μετάβαση. Το πιο ακριβό liquid liner που έχω και στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή σίγουρα θα φύγει στον declutter, θα σας είναι γνωστό εσείς που με παρακολουθείτε τέλος πάντων πάρα πολύ καιρό, θα το γνωρίζετε ότι δεν το αγαπώ. Είναι το Tom Ford Eye Defining Pen, είναι διπλό, από τη μία έχει μια πολύ λεπτή μητούλα και από την άλλη έχει ένα κανονικό liner τέλος πάντων. Θα τραβήξω σύριζα στις βλεφαρίδες μου μια γραμμή. Πέραν του ότι είναι πανάκριβο και δεν χρειάζεται κανένα τόσο μα τόσο ακριβό eyeliner, θα σας δείξω γιατί το συχαίνομαι. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι βλέπουμε ότι κάνει το λεγόμενο bleeding και έχει πασαληφθεί και έχει προχωρήσει μέσα σε πολύ λεπτές γραμμούλες. Προχωράμε για λίγο στο πρόσωπο και για primer. Σε αυτή λοιπόν σε αυτό το βίντεο έχω το Sisley Double Tenseo, το οποίο είναι ένα serum primer
Το οποίο επίσης είναι κάτι που μόλις τελειώσει σίγουρα θα το ξανααγοράσω. Ναι, είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό, αλλά ναι, είναι και ένα καλλιτικό περιποίησης, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μέχρι να τραβήξει αυτό θα βάλω την μάσκαρα, η οποία δεν είναι καμία άλλη από την NARS Climax, με πολύ μικρή διαφορά με την Roller Lash. Μιλάμε για 5 σετ, ωστόσο το βίντεο είναι τα πιο ακριβά καλλιτικά και τη βάζω τώρα για να είναι και έτοιμες οι βλεφαρίδες μου για τις πιο ακριβές βλεφαρίδες που έχω. Τέλεια, προχωράμε στην κατηγορία Foundation και εδώ έχω το Dior Skin Forever Foundation. Είναι σίγουρα λάθος η απόχρωση, το γνωρίζω. Έχω σίγουρα κάπου και την σωστή, η οποία νομίζω είναι η 025. Δεν την βρίσκω όμως, δεν ξέρω τι έχει απογίνει. Οπότε θα πάμε με τη λάθος, γιατί αυτό είναι το πιο ακριβό foundation που έχω. Γιατί εκεί έχει γίνει ήδη declutter, οπότε είχα και πιο ακριβά και τα ξεφορτώθηκα. Το συγκεκριμένο foundation το αγαπώ πολύ, όσοι βλέπετε καιρό και είστε στο κανάλι μου θα το ξέρετε αυτό. Πάμε στο concealer, μίλησα και πριν γι' αυτό, θα βάλω την απόχρωση Custard από NARS Radiant Creamy Concealer. Προχωράω και στο δεύτερο concealer που ξαναλέω για μένα έχει την ιδιαιτερότητα του highlighting. Γι' αυτό δεν το έβαλα, γιατί σαφώς είναι και πιο ακριβό από το NARS, αλλά το χρησιμοποιώ πιο πολύ για φως σε κάποια σημεία στο πρόσωπό μου. Είναι το Touche Eclat από YSL. Φτάνουμε και στο σετάρισμα. Πριν κράξατε και οι τρεις πούδρες είναι ακριβές, και θα κάνω για να σετάρω αρχικά κάτω από τα μάτια μου μία ανάμιξη με την La Mer The Powder και την Guerlain Μετεωρίτες και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι και τις δύο τις υπεραγαπώ, οπότε ναι, τώρα κράξτε ελεύθερα. Με ένα Morphe Y11 βουτάω πρώτα στους Μετεωρίτες, έπειτα στην La Mer και σετάρω κάτω από τα μάτια μου. Σε compact Morphe, ο κλήρος πέφτει σε καμία άλλη από την Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish και με αυτήν θα σετάρω όλο μου το πρόσωπο. Αυτήν την έχω προτείνει και πάρα πολλές φορές, ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει. Και για να επιστρέψω λίγη ζωή ξανά στο πρόσωπό μου, το οποίο είναι matte, αλλά στην όψη δεν φαίνεται και τόσο matte, ούτε και στην αίσθηση. Δηλαδή το αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, αλλά θέλω να του δώσω έτσι λίγο ζωή. Περνάω και με μία στρώση Μετεωρίτες. Στην κατηγορία bronzer και γενικότερα να ζεστάνω το πρόσωπό μου και να του δώσω έτσι λίγο σχήμα, μ' αρέσει να παίζω με διάφορα προϊόντα. Έχω ξεφύγει λίγο από το crack contouring, το πολύ Kim Kardashian αυτό, ναι, δεν τρελαίνομαι πια με αυτή τη μόδα. Ωστόσο μ' αρέσει να χρησιμοποιώ λίγο πιο γυαλιστέρα, λίγο πιο θερμά προϊόντα, να ζεσταίνω όλο μου το πρόσωπο δίνοντάς το και λίγο σχήμα και ίσως εδώ να κάνω και τα σχετικά κοψίματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν αρχικά να ζεστάνω το πρόσωπό μου με, αυτό πρέπει να το τονίσω, την πιο ακριβή πούδρα που έχω στην κατοχή μου. Ωστόσο εγώ την πήρα μείον 50% αν αυτό δικαιολογεί την κατάσταση, γιατί δεν ξέρω αν θα έδινα την κανονική τιμή για να το πάρω. Με ένα Morphe M402, by the way είναι το Tom Ford, το Gold Dust 01. Αυτό το προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ, θέλει χτίσιμο, αλλά είναι ένας λόγος που μου αρέσει γιατί χτίζεται. Δεν είναι με τη μία πάρα πολύ έντονο. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα, πάρα πολύ. Και θα πάω και στο δεύτερο πολύ ακριβό bronzing, έτσι, illuminating bronzing προϊόν που έχω και είναι το Hourglass, το Ambient Lightening Edit Unlocked.
Απλά εδώ δεν με βολεύει τόσο πολύ το πινέλο πάντα, γιατί είναι αρκετά μικρά τα δοχιάκια. Δεν πειράζει όμως, γιατί πιάνει και λίγο από τα διπλανά και δίνει μια επιπλέον έτσι, έναν επιπλέον χρωματισμό να το πω. Περνάω λοιπόν πάνω από αυτό που μόλις έκανα. Αγαπώ αυτά τα προϊόντα, κάνουν για πάρα πολλές ηλικίες και για μεγαλύτερες. Τα Hourglass δίνουν ζωή και κίνηση πίσω στο πρόσωπο. Πάμε σε ρουζάκι και εδώ πέρα έχω το Dolce & Gabbana The Blush στην απόχρωση Nude, το οποίο τυχαίνει να μου αρέσει και πάρα πολύ σαν προϊόν. Θα κάνω ελαφρύ strobing το πρόσωπό μου όλο και ελαφρύ φωτοσκίαση επίσης με την πιο ακριβή παλέτα φωτοσκιάσεων που έχω. Είναι η Urban Decay Shape Shifter. Απ' τη μία ήταν πούδρα και απ' την άλλη είναι creamy. Αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά της γιατί έχει όλα αυτά τα προϊόντα μέσα. Θα δώσω αρχικά σχηματάκι στο πρόσωπο με αυτήν εδώ την απόχρωση. Και τώρα θα πάρω το πινέλο αυτό και το highlighter που έχει μέσα, το Morphe Y11, και απλά θα δώσω λίγο, πολύ λίγο λάμψη από αυτήν που έχει εδώ μέσα, για να επιστρέψει λίγο η κίνηση. Να κάνουμε λίγο ελαφρύ strobing. Highlighter. Αναρωτιέσαι ποιο μπορεί να είναι? Μην αναρωτιέσαι, πρώτα πρέπει να σετάρουμε και να δώσουμε λίγο υγρασία στο πρόσωπο. Αυτό το είναι πρόσφατο απόκτημα, το πιο ακριβό setting spray που έχω, είναι το Fix It Forget It από Lancome. Το είδατε λογικά και στο Tops & Flops, όσοι είδατε το Tops & Flops του Δεκεμβρίου 2018. Και πάμε και στο highlighter. Ναι, ούτε αυτό το πλήρωσα full τιμή, το πήρα μισή τιμή, είναι το Tom Ford Sheer Highlighting Duo. Και είναι στις αποχρώσεις αυτές, αυτό μου αρέσει πολύ, φαίνεται άλλωστε, το έχω δείξει σε πάρα πολλά βίντεο, το χρησιμοποιούσα όλο το καλοκαίρι, θα κάνω μια ανάμιξη των δύο αποχρώσεων και... Δεν γίνεται να μην δεν το αγαπάς αυτό το προϊόν. Ήρθε η στιγμή για τα φρύδια. Τα πιο ακριβά προϊόντα φρυδιών, είπατε δεν θα το λέω αυτό το πιο ακριβά, αλλά το λέω τελικά, που έχω αυτή τη στιγμή είναι το Brow Contour Pro από Benefit και είναι η απόχρωση Brown Medium και Brown Light. Έχω και μια παλέτα τεράστια της Anastasia, αλλά εκείνη την έχω καθαρά και μόνο για επαγγελματική χρήση. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει πάνω μου ποτέ, μάλλον μια φορά μόνο και μόνο να το δοκιμάσω. Οπότε δεν την συμπεριέλαβα καθόλου γιατί δεν την χρησιμοποιώ για μένα. Οπότε επόμενο πιο ακριβό προϊόν είναι αυτά εδώ. Και θα ξεκινήσω με την Brown Medium, θα πάρω το Lighter Shade. Σαφώς και έχω και Brow Gel και είναι το Brow Volumizing Gimme Brow από Benefit και αυτό στην απόχρωση 3 και αυτό το αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε σε ένα τέλος. Θα αφήσω τη βλεφαρίδα για το τέλος, ωστόσο τέλος. Και πάμε και να ολοκληρώσουμε τα μάτια από κάτω. Έχω και ακριβά μολύβια ματιών. Και το πιο ακριβό μολύβι ματιών αυτή τη στιγμή που έχω είναι το Linda Halbert Happy Mood. Και είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ένα κίτρινο. Το βάλουμε στην υγρή γραμμή. Παίρνω την Natasha Denona Star Palette, κάνω μία ανάμιξη μεταξύ της κίτρινης και της ελαφριά σωμών απόχρωσης. Βασικά περνάω πρώτα την σωμών. Μετά περνάω την κίτρινη. Και τέλος στις εξωτερικές γωνίες περνάω και την κόκκινη. Πούντιασα λίγο και έβαλα μια ρομπίτσα, συγχωρέστε με.
Λοιπόν, πριν ολοκληρώσω το look αυτό, θα προχωρήσω στα χείλη, γιατί θα τα ολοκληρώσω με τις πιο ακριβές βλεφαρίδες που έχω στην κατοχή μου. Για τα χείλη, το πιο ακριβό μολύβι που έχω, απλά η απόχρωση αυτό, είναι τα μολύβια από MAC και είναι το Pro Longwear Lip Pencil στην απόχρωση etc. Κραγιόν είναι το Pat McGrath 1995 Matte Lipstick. Και εννοείται πως έχω και gloss. Και το gloss είναι από Pat McGrath και είναι το Flesh Astral από τα Last Glosses. Αναστήθηκα. Για να φωτίσω τις εσωτερικές γωνίες του ματιού μου θα πάρω την Ice Gold απόχρωση από την Sunset Palette, που είναι αυτό εδώ πέρα το λευκό. Ου. Θα μπορούσα να μην βάλω και βλεφαρίδες. Ωστόσο έχω μια βλεφαρίδα στην κατοχή μου, η οποία κοστίζει, παιδιά, $39. Ολόκληρα $39 και είναι από Huda Beauty, είναι από τη Mink Collection και είναι η Bridget. Είναι ετούτη εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θέλω να την χαλάσω. Σας τη δείχνω. Είναι αυτή. 39 κοστίζει. Ξέρω, δεν είναι απαραίτητες. Δεν θα πάω κάπου και δεν θα ήθελα να χαραμίσω την βλεφαρίδα. Είναι ο μόνος λόγος που δεν θα την φορέσω αυτή τη στιγμή. Σας τη δείχνω μία κοντινή. Θα φορεθεί όμως το look αυτό, γιατί θα γυρίσω άλλο ένα βίντεο. Ένα decluttering, οπότε θα το ξαναδείς το look. Αυτό λοιπόν είναι το ολοκληρωμένο look με τα πιο ακριβά καλλιντικά από κάθε προϊόν που έχω στην κατοχή μου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν είχε γίνει η μετακόμισή μου πέρσι τον Ιούνιο, είχα κάνει ένα declutter off camera με πάρα πολλά προϊόντα. Είχα και πολύ πιο ακριβά στην κατοχή μου, τα οποία δεν άξιζαν μία, γι' αυτό και τα έδωσα. Και έχω ξεκινήσει ήδη και ένα declutter σε βίντεο. Σήμερα θα κάνω άλλο ένα declutter, γι' αυτό θα δείτε και αυτό εδώ το μακιγιάζ σε άλλο ένα βίντεο. Θέλω να τονίσω ότι πάρα πολλά προϊόντα ήτανε διαμάντια. Υπάρχουν όμως και προϊόντα τα οποία σίγουρα θα είδατε, με τα οποία δεν ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Όπως η παλέτα, η Star από Natasha Denona, που σας την έδειξα πάρα πολύ λίγο, γιατί πολύ απλά με παιδεύει πάρα πολύ και ο μόνος λόγος που ξαναλέω που την κρατάω είναι επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε μην την αγοράσετε. Πολλά προϊόντα από αυτά που σας έδειξα τα πολύ αγαπάω και θα τα ξαναγόραζα από την αρχή και βγάλετε μια ολοκληρωμένη άποψη μόνοι σας. Θα δείτε και το ίδιο βίντεο με τα πιο οικονομικά προϊόντα. Ελπίζω να μην σας ταλαιπώρησα πάρα πολύ με την αλλαγή έτσι του background, γιατί ακόμα δεν μου είναι οικείος ο χώρος και είναι πάρα πολύ διαφορετικό το μέρος εδώ που κάνω τώρα τα βίντεο. Λογικά θα έχει και αντίλαλο, παρόλο που αγόρασα ένα πάρα πολύ ακριβό μικρόφωνο, αλλά εδώ είναι το παράδειγμα ότι είναι ακριβό δεν σημαίνει ότι είναι και το καλύτερο. Ναι, αλλά στα μικρόφωνα συνήθως αυτό ισχύει. Θα δείξει στο edit. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, δώστε του ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Σας αγαπώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου.